την κυβέρνηση να διαψεύδει στην πραγματικότητα, Αντρέα, τα δεδομένα που φάνηκαν στον τύπο περί αύξησης των ορίων. Να λέει ότι οι αύξησεις ήταν να γίνουν, έγιναν με τον νόμο του 10, εφαρμόστηκε ο νόμος του 10, του κ. Λοβέρδου. Και του 12. Ναι, και του 12. Ναι. Και χρειάζεται, πάμε πια για μια συνολική αναμόρφωση του ασφαλιστικού. Έτσι, αυτό είναι το θέμα από εδώ να και πέρα. Να κάνω μια παρατήρηση. Ποτέ μια εγκύκλειος δεν αλλάζει νόμο. Αυτό να εξειδικεύει. Σωστό έτσι, είναι αυτό. Σωστό. Ναι. Λοιπόν, άρα, ναι. Δεν έγινε μια παρέμβαση τώρα, Τωρινή. Ναι. Θυμίζω ότι το προηγούμενο εξάμηνο προσπαθούσαμε να αλλάξουμε, λέγαμε, ορισμένα πράγματα στη διαπραγμάτευση κτλ. Ναι. Ένα από αυτά τα πράγματα ήταν η πλήρης εφαρμογή του νόμου Λοβέρδου Κουτρουμάνη. Μάλιστα. Του 2010 και η εξειδίκευσή του με το μεσοπρόθεσμα του 2012. Μάλιστα. Τι προέκυπτε από αυτό? Ότι κλείναν όλες οι πόρτες συνταξιοδότησης. Προώρης κτλ. Από τα 60, στα 62 και στα 67. Στα 62 με 40 χρόνια, στα 67 με το ελάχιστο 15 χρόνια εργασίας. Από τα 60 στα 62, από τα 65 στα 67. Λοιπόν, το καινούριο στοιχείο, αν θέλετε, της συμφωνίας που υπεγράφει τώρα και με τα προαπαιτούμενα ψηφίστηκαν στη Βουλή κτλ. Τον Ιούλιο, είναι ότι οι 50ρηδες άντρες και γυναίκες που μπορούσαν να πάρουν σύνταξη πάνε στα 55 πια. Αυτό. Για πρόωρη μιλάς τώρα πάντα. Ναι. Ναι. Γιατί με μειωμένη. Με μειωμένη. Ναι. 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 Συν 5 χρόνια επομένως. Συν 5 χρόνια. Λοιπόν, το άλλο στοιχείο της Ελστάτ που έχει γίνει ένας θόρυβος ότι θα αλλάξει το προσδόκιμο όριο ζωής μετά το 23 κτλ. Δεν ισχύει αυτό τελικά. Επίσης, ναι, αλλά επίσης είναι πρόβλεψη του 10 και του 12 αυτή ότι στην Ευρώπη υπάρχει μια φιλοσοφία. Όχι. Ότι θα ζήσουμε πολλά χρόνια. Ναι, ότι τέλος πάντων όσο αυξάνεται το προσδόκιμο όριο ζωής, θα αυξάνουμε εμείς και τα όρια ηλικίας προς τα πάνω. Έτσι. Αυτό γίνεται βέβαια με μελέτες επιστημονικές χρόνων. Δεν γίνεται ναι, έτσι. Ναι, δεν γίνεται αυτό. Λέει, λέει, με έχω μια εκτίμηση ότι θα ζήσουμε μέχρι τα 80. Η εγκύκλωση λέει ότι η πρόβλεψη λέει ότι θα αναπροσαρμόσουμε εφόσον και τα λοιπά και τώρα και τα λοιπά. Πρέπει να γίνει και μια παράλληλη πρόβλεψη αν δεν υπάρχουν δουλειές. Α, καλά, εντάξει. Μετά διαπιστώνουμε. Καλό είναι να δουλεύεις. Όσο μπορείς. Δεν λέω άλλο, δούλεψε 40 χρόνια. Δούλεψε 40 χρόνια. Βρες να δουλέψεις. Τώρα από εδώ και πέρα είναι εργαζόμενοι. Συγγνώμη να σοβαρευτούν. Δεν υπάρχει άνθρωπος που θα δουλέψει 40. Δηλαδή θα του κάνουν αγάλματα. Στη Λούτσα βρέθηκε ένα που δούλεψε 40 χρόνια. Μπράβο, θα το δοξάζουμε κτλ. Πώς κάνανε οι αμοβολιστές πάρτι, μόλις έβγαινε κανείς συνταξιούχος. Παλιά τουλάχιστον στους αμοβολιστές, που είναι μια πολύ βαριά και επικίνδυνη δουλειά. Και όταν βγήκε ο πρώτος συνταξιούχος, έγινε μεγάλο πάρτι. Βγήκε πρώτος συνταξιούχος. Μέχρι τώρα πέθαιναν. Έτσι θα γίνεται με τους μελλοντικούς συνταξιούχους. Αυτό που έχει μείνει ως μεγάλη εκκρεμότητα και γι' αυτό ακόμα δεν συζητάμε. Είναι, ναι, το νέο ασφαλιστικό. Το νέο ασφαλιστικό. Αυτό που μέσα στον Οκτώβριο πρέπει να παρουσιαστεί από την πλευρά της χώρας πια. Έτσι, διότι έχει μείνει κενό. Και στον οποίο ακούγονται διάφορα εκεί. Δηλαδή ότι αλλάζει το αναδιανεμητικό χαρακτήρα και κεντρικό μοντέλο πια. Και κεντρικό θέμα είναι αυτό ακριβώς. Δηλαδή, αν θα πάμε σε ένα καθαρά κεφαλαιοπληκτικό σύστημα που είναι. Και μια μάλιστα λειτουργία ατομικού χαρακτήρα, ναι, καθαλοποιητικό. Δηλαδή μια λειτουργία ασφαλιστικής εταιρείας, ένα ασφάλιστο. Η οποία υπάρχει παγκοσμίως, έτσι. Ναι. Υπάρχει αυτό. Ακόμα υπάρχει μια. Στην Ευρώπη κρατάνε μεγάλη κάποιες παραλλαγές, τέλος πάντων. Κρατάνε να το έχουν βάλει και αυτό, το αρχίζουν φυσικά, πια και το συζητούν πάρα πολύ έντονα. Και αυτά που είναι συστήματα τα οποία έχουν ένα κοινωνικό χαρακτήρα και αυτά έχουν στοιχεία κεφαλαιοποιητικού μέσα. Ναι. Ναι. Αλλά τέλος πάντων βαστάνε και το γενικό χαρακτήρα. Το περίβλημα. Το περίβλημα.